Κοιτάξτε να δείτε, είχαμε ένα θέμα εδώ, πάντα ζητάγαμε να κοπούνε οι βράχοι από πάνω για να μην πέφτουν προς τα κάτω. Από ό,τι φαίνεται το έργο ήταν ένα έργο που κόστιζε, δεν θέλανε να το πραγματοποιήσουν. Ζητήσαμε χθες το βράδυ μετά τη νεροποντή, κατεβαίνανε πάρα πολλά νερά γιατί ήταν πάρα πολύ το νερό που κατέβαινε και έβγαινε στη τέτοια. Ζητήσαμε να περάσει μηχάνημα να καθαρίσει το δρόμο για να μην πέφτουν τα νερά από κάτω και δημιουργηθεί θέμα. Δυστυχώς υπάρχουν προβλήματα, όλα τα μηχανήματα μας είπαν είναι στην Αγία Ευφημία, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Με αποτέλεσμα κούφωσε ο δρόμος από κάτω, έχει κουφώσει πάνω από 10 μέτρα και υπάρχει πρόβλημα τώρα. Είναι ένα χωριό, το πυργί είναι αποκλεισμένο, πρέπει ο κόσμος να πάει από το Νάι Λευτέρη για να βγει στη Σάμη που ούτε και εκεί ο δρόμος είναι κατάλληλος. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, εδώ έχει φτάσει τώρα το κούφωμα, φτάνει ακριβώς εδώ πέρα περίπου. Δηλαδή άμα το δείτε από κάτω, καλό είναι να μην πηγαίνουμε και πολύ, φτάνει μέχρι εδώ είναι κούφιο. Μέχρι κάπου εδώ που είναι το πόδι μου είναι σπηλιά από κάτω. Thank you.
Βρισκόμαστε λοιπόν στα Διβαράτα, στο μαγαζί το Μύρτιλο. Εδώ πέρα, όπως βλέπετε, έχουμε αρκετά προβλήματα. Έγιναν πολλές ζημιές. Ο δρόμος προς το Λιξούρ είναι κλειστός, δεν μπορεί να περάσει αμάξι. Και ο δρόμος προς την Αγία Ευφημία είναι κλειστός. Τώρα προσπαθούν να τον ανοίξουν. Προς το Φυσκάρδο ευθεία ο δρόμος ήταν και αυτός κλειστός. Εδώ στο μαγαζί είχαμε καταστροφές αρκετές. Μπορείτε να δείτε. Έχουν πέσει όλες οι καλαμωτές που είχαμε στις σκεπές και τώρα προσπαθούμε να τις μαζέψουμε. Δεν έχουμε ρεύμα, δεν έχουμε σήμα στο κινητό, δεν έχουμε νερό στην περιοχή, είναι λίγο δύσκολα.